να τους αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, αυτοί αυτοί το πράγμα που λέτε δεν γίνεται. ότι αυτοί είναι, ε, σε εσάς που λέτε ότι αυτοί είστε εσείς, φαίνονται διατεθειμένοι να, να και... προσχωρήσουν. Ναι. Θέλω να πω, ναι. εάν υπάρχουν σήμερα κάποιες πολιτικές δυνάμεις που βλέπουν θετικά την εφαρμογή του προγράμματος, ενός κομματιού του προγράμματος του ΚΚΕ... Γιατί να μην το προσπαθήσετε. Μα δεν υπάρχουν τέτοιε πολιτικέ δυνάμει. Και δεν υπάρχει κομμάτι του προγράμματος. Άρα δεν σα προσεγγίζει ηλικρινός δεν... <σοποίησε> ο κύριο Τσίπρας. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα ειλικρίνεια. Ακόμα και να ήταν ειλικρινή, αν και έχουμε ράματα για τη γούνα του και ο ελληνικό λαό, όπω έχει και για τη Νέα Δημοκρατία για τις κυβερνήσεις, για όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, όπως έχει και για το Πασόκ, επίσης, που συμμετείχαν σε τέτοιες κυβερνήσεις ε, συνεργασίας. Υπάρχει πείρα πλέον. Υπάρχει πείρα και από το 2015 έως 2019 που κυβέρνησε ο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει τι είχε υποσχεθεί πριν και τι έκανε ως κυβέρνηση περίπου πέντε χρόνια, 4,5 χρόνια για την ακρίβεια, που γονάτισε τον ελληνικό λαό. Υπάρχει πείρα την τετραετία που πέρασε που ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Θα σας πει όπου όμως ψήφισε, και εσείς με το ψήφισε, να ριζώνετε σε μια θέση αντιπολίτευσης το 50 των δεν δίνετε το δικαίωμα της στον πολίτη να αποκτήσει πείρα έτσι ώστε να μπορεί και σε εσά μια επόμενη μέρα να ασκήσει κριτική. Νομίζουμε Μήπως πολύ, εκ του περισσότερο άνθρωποι, στην πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Στην πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Εμεί θα πάμε σε κυβερνητικέ θέσει, σε ένα άλλο σύστημα, σε μια κοινωνία που δεν θα είναι το καπιταλιστικό σύστημα, δεν θα είναι αυτή η αδικία, δεν θα είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουμε μια ριζικά διαφορετική πολιτική από όλα τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν σήμερα. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Να ρωτήσω Άρα και κάτι λοιπόν, άλλο. Άρα λοιπόν όσο ο ελληνικός ναι. λαός θα αγωνίζεται ενάντια σε αντιλαϊκές πολιτικές, ενάντια σε νομοσχέδια που με μορφή μπαράζ έρχονται στη Βουλή και τώρα θα ξανάρθουν με όποια κυβέρνηση, όποια απόχρωση κι αν είναι, για τα επόμενα δύο χρόνια. 350 προαπαιτούμενα έχει αυτό το Ταμείο. Αυτό το ρώτησα το και άκαμψεις. στο debate. Και αλλά όλα, τώρα που δεν υπάρχουν τόσοι κανόνε, μπορώ να σα επιμείνω λίγο παραπάνω. Ε, εγώ καταλαβαίνω ότι λέτε ότι εμεί ε, ε, είμαστε εκ διαμέτρου διαφορετικοί ω προ την τοποθέτησή μα, τη συστημική μα τοποθέτηση, περιπτώσει με τα υπόλοιπα κόμματα. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω όμω, εάν δει το ΚΚΕ στην επόμενη θητεία όποια κυβέρνηση κάποια θετικά στοιχεία, Σα ανέφερα πούμε, στο, στο debate των πολιτικών αρχηγών το θέμα τη ελάχιστη βάση εισαγωγή, το οποίο συμφωνείτε κι εσεί ότι πρέπει να καταργηθεί, ή άλλα θέματα που άπτονται τη υγεία, του κοινωνικού κράτου, γιατί να μην τα στηρίξετε, έστω και ad hoc, Κοιτάξτε, γιατί λοιπόν. να είστε δηλαδή μια μονίμω αντιδραστική δύναμη και να μην επιλέγετε τι σημεία... εκφράσει, αντιδραστική σας... δύναμη το Γκουε. <laughs> σας... Δεν είστε. <laughs> ε, Όχι, βέβαια. Όχι. Η μόνη προοδευτική σήμερα mm. στον τόπο. <clears throat> Αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Μιλήσατε πριν και με ρωτήσατε για στήριξη ή ανοχή σε μια κυβέρνηση mm. αντιλαϊκή. Σε αυτό είπαμε όχι. Mm. Το οποιοδήποτε, το παραμικρό. Θετικό μέτρο, μια ανάσα ανακούφιση για το λαό, σαν αυτά που καταθέτουμε και εμεί mm. στη Βουλή, με προτάσει νόμου, με τροπολογίε. Θα, λοιπόν. θα το ψηφίσουμε Λέστη. και το ψηφίζουμε. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι καινούριο. Αυτό κάνουμε δεκαετίε τώρα που είμαστε στο ελληνικό κοινοβούλιο, από το 1974. Η παραμικρή πρόταση να έρθει που να είναι θετική την ψηφίζουμε ή δεν την εμποδίζουμε να περάσει εάν ακόμα το σκεπτικό που λέει ο νόμος είναι εκεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Σώσαμε πάρα πολλά πράγματα έτσι. Α, αποφασίσαμε και κάναμε παρεμβάσεις ακόμα και για πληστηριασμούς, να μην γίνουν εξώσεις σε ανθρώπους, ακόμα και για απολύσεις κλπ. Στην του ΚΚΕ είναι αυτές που έσωσαν έστω ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Μάλιστα. Και Άρα λοιπόν, αυτό το ξέρει ο ελληνικός mm. λαός, γι' αυτό το λέω και μου κάνει εντύπωση που το ρωτούν όχι εσείς, οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν μας το ρωτάει ο κόσμος, μας ξέρει εκεί. Και σε αυτό ανταποκρίνεται.